Και μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ο Ερντογάν, ο οποίος επιμένει να παίζει το ρόλο του ειρηνοποιού, συνομιλώντας και με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι. Παντελή Βαλασόπουλε, καλησπέρα. Έχει μπει η τακτική του, οι κινήσεις του έχουν μπει στο μικροσκόπιο του Βερολίνου και έχουν ενδιαφέρον οι εκτιμήσεις της γερμανικής πλευράς για τις επόμενες κινήσεις του Τούρκου Προέδρου στο δρόμο προς τις κάλπες. Ακριβώς, Μίκο, καλησπέρα. Σύμφωνα με Γερμανούς αναλυτές, ο Ερντογάν, εν όψει και των εκλογών, βέβαια, έτσι, θα προσπαθήσει να αναπροσαρμόσει την πολιτική του στη Συρία, δηλαδή να τα βρει με το δικτάτορα της Συρίας, τον κύριο Άσαντ, θα επιχειρήσει προσέγγιση, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Τα 4 εκατομμύρια πρόσφυγες Σύριοι, οι οποίοι βρίσκονται στην Τουρκία. Πρώτα απ' όλα, οι Τούρκοι πια αντιδρούν. Και δεύτερον, λένε εδώ στη Γερμανία ότι είναι πολύ πιθανόν αυτά τα εκατομμύρια των προσφύγων να τα χρησιμοποιήσει για άλλη μία φορά για να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης λένε ότι σε αντίθεση με τη Συρία που θα προσπαθήσει να τα βρει, θα αυξήσει την ένταση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί είναι κάτι που του βγαίνει δημοσκοπικά. Επίσης λένε, Νίκο, και αυτό είναι το ανησυχητικό, ναι. Ακριβώς, ότι θα επιδιώξει να αναγνωριστούν τα κατεχόμενα της Κύπρου από τη Ρωσία. Είναι ένα αίτημα που θέτει ο ίδιος προς τον πρόεδρο Πούτιν και πιθανότατα μέσα στο 2023 αυτό να γίνει και πραγματικότητα. Κάτι προς το παρόν πάντως διαψεύδει ως ενδεχόμενο η Μόσχα. Βεβαίως, γιατί ναι. Έχει ξανακουστεί αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Παντελή Βαλασόπουλε.